η πρόκληση, βέβαια, εδώ είναι στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και πράγματι, πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν είχε ποτέ η χώρα μας. Απαλλαγμένο από γραφειοκρατίες, από καθυστερήσεις και βεβαίως με πάρα πολύ σημαντικές ωφέλειες, ειδικά για τον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται μόλις σε 0,35% και μάλιστα σταθερό για 15 χρόνια, χωρίς την επιβάρηση της φοράς του νόμου 128 και με μια πολύ σημαντική επιλογή δαπανών που δεν τη βλέπουμε σε αντίστοιχα αναδεξιακά κλιματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το κεφάλαιο κίνησης, ο ΦΠΑ ακόμα και η αγορά της γης, η οποία είναι συνυφασμένη με την επένδυση. Για να μπορέσουμε όμως να φτάσουμε στην πηγή, θα έλεγε κανείς ότι χρειάζεται governance, χρειάζεται σχηματισμός μιας ειδικής ομάδας, η οποία βεβαίως αποτελείται από τα στελέχη της επιχείρησης, του επενδυτή και βεβαίως του οικοσυστήματος εκείνου που συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της επένδυσης. Για εμάς, την ΓΑΒΑ, που παρουσιάζουμε μια δυναμική παρουσία και στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι το αρχικό βήμα, είναι ο προσδιορισμός ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου από την πλευρά του επενδυτή, που στοχεύει ουσιαστικά και προάγει τουλάχιστον ένα από τους πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Πούμε τα πράγματα, το πώς συμβαίνουν και έξω στην αγορά. Χρειάζεται ακόμα πολύ μεγάλη προσπάθεια στην ενημέρωση και στην καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι όντως υπάρχει αυτός ο μύθος, αλλά όταν αφούν ότι είναι προσβάσιμο το πεδίο αυτό, ακόμα και για την πιο μικρή επιχείρηση, αρκεί να έχει όμως ένα οργανωμένο σχέδιο, τότε τα πράγματα διαφοροποιούνται και αλλάζουν. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ ελκυστικό, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και οι χρονικοί περιορισμοί, ούτε οι συγκριτικές αξιολογήσεις ενδεχομένως που έχουν κάποια άλλα κλιματοδοτικά εργαλεία. Σίγουρα για όρημα επενδυτικά σχέδια, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια εξαιρετική επιλογή. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να δούμε είναι ότι μια επιχείρηση η οποία παίρνει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και βλέποντας τη σχετική λίστα με τα blue chips, εγώ θα πω, της ελληνικής αγοράς που έχουν πάρει, που έχουν αντλήσει πόρους από το ίδιο ταμείο, δίνει μια πολύ μεγάλη εσωτερική αξία σε αυτή τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αναβαθμίζεται η μπράντα της, θα μπορούσα να πω, η εταιρική της εικόνα, και βεβαίως αυτό θα επηρεάσει σίγουρα πάρα πολύ και το εμπορικό και συναλλακτικό της κύκλωμα στην πορεία μετά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.